Καλημέρα, Πέτρος, καλημέρα Γανάς. Σε όλους. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα στους ακροατές. Ξεκίνησαν οι προπονήσεις, ξεκίνησε το ταξίδι για την ΓΑΜΑ Εθνική ουσιαστικά της γειτονιάς μας, της ομάδας μας, της εκπροσώπου τελικά του νομού μας. Όπως και αν ήρθε αυτό, γιατί να κάνουμε και μια σύνδεση με τα προηγούμενα, ουσιαστικά το πρωτάθλημα Πέτρο δεν τελείωσε ποτέ. Απλά επικυρώθηκε η βαθμολογία τον καιρό που σταμάτησε λόγω κορονοϊού όλη αθλητική δράση. Και τότε έτυχε να είναι η καλυθέα μπροστά στον βαθμολογικό πίνακα. Σωστά έτσι έγινε σε όλους τους νομούς της Ελλάδος. Mm-hmm. Έτυχε εκείνη την ημερομηνία διακοπής να είμαστε πρώτοι. Εγώ σας έχω πει και επανειλημμένο ότι πίστευα ότι πάντα θα ήμασταν πρώτοι, ό,τι και να γινόταν, αλλά εντάξει, μπάλα είναι. Εντάξει, αν σταματούσε, ας πούμε, δύο εβδομάδες πριν, ήταν πρώτο βογατσικό. Δεν θα ήμασταν εμείς, βέβαια. Ναι. Θέλω να πω ότι ήταν θέμα timing που έγινε αυτό και είναι ναι. Η καλυθέα, δηλαδή. Αυτό έγινε τώρα, είμαστε εμείς ο εκπρόσωπος του. Είναι βέβαιο ότι όλοι θα προτιμούσαμε να τελειώσει το πρωτάθλημα όπως θα έπρεπε να τελειώσει. Και εμείς το ίδιο. Το και να πάει με την αξία του ο καλύτερος. Ακριβώς. Ήρθαν όμως έτσι τα πράγματα. Η καλυθέα θα είναι στην Τρίτη Εθνική. Πρώτα-πρώτα, έχουμε ενημέρωση για το πότε θα ξεκινήσει, περίπου πότε θα ξεκινήσει ένα τέτοιο πρωτάθλημα και ποιοι μπορεί να είναι οι αντίπαλοι μας. Ναι, έχουμε τέτοια ενημέρωση. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει 20 Σεπτεμβρίου, εκτός και αν κάτι πάει πολύ στραβά. Μάλιστα. Οι όμιλοι δεν έχουν καθοριστεί ακόμα. Ακούγεται ότι θα είναι 9 οι όμιλοι, ένας παραπάνω δηλαδή από πέρσι. Ναι. Οι ομάδες της Κρήτης μόνοι τους, έναν όμιλο και μετά θα γίνει διαχωρισμός. Τώρα ακούγονται διάφορα, εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το σε ποιον όμιλο θα είμαστε. Ή θα είμαστε στον όμιλο που ήταν πέρσι η Μεσοποταμία ή θα είμαστε σε αυτόν που ήμασταν πρόπερσι εμείς. Δηλαδή μάλιστα. Κέρκυρα, Ναύπακτους, Άρτα, Πρέβεζα αυτό κτλ. Αυτό δεν μας πήγε καλά, δεν τον θέλουμε. Δεν μας πειράζει εμάς. Όπου και να μας βάλουν το ίδιο είναι. Εμείς ναι. Έχουμε πάρει το δρόμο μας, έχουμε προχωρήσει στη σύνθεση της ομάδος. Λίγο ακόμα θέλουμε να ολοκληρώσουμε το ρόστερ και οι προπονήσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη, ναι. Από σήμερα πιο εντατικά και αυτή την Τετάρτη νομίζω θα έχουμε και τον αγιασμό της ομάδας για τη νέα περίοδο. Για τη νέα περίοδο για την οποία υπάρχουν, Πέτρο, πάρα πολλά ερωτηματικά. Πρώτον, χωρίς σκυλένδια και πανηγύρια πώς θα βγει το οικονομικό της ομάδος. Δεύτερον, πώς θα βγαίνει έστω και κάποιο μικρό ποσό με τα εισιτήρια της ομάδος στους αγώνες. Θα έχουμε φιλάθλους από τη νέα χρονιά. Κανείς, είναι πολύ βασικά πράγματα αυτά. Κανείς δεν το ξέρει αυτό, ούτε έχουμε καμία πληροφόρηση. Με το ότι ίσχυε ως σήμερα, με το 60% του γηπέδου, εντάξει δεν έχουμε πρόβλημα τέτοιο εμείς με το ναι. Γήπεδο εδώ που είμαστε. Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε και αν τελικά έχουμε μια επιδείνωση της κατάστασης. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιδείνωση της κατάστασης. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα καινούργια μέτρα. Μπορεί να είναι χωρίς φυλάδους. Και αυτό θα είναι το χειρότερο από όλα. Δηλαδή, μετέχεις ένα πρωτάθλημα για ποιον. Ποιος να σε δει. Που δεν θα σε δει κανείς. Που δεν θα σε δει κανείς, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Είχαμε πει και την τελευταία φορά ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ετοιμαστούμε. Ναι. Με κανονικές συνθήκες ότι θα διεξαχθούν τα πράγματα. Εμείς ετοιμαζόμαστε και θα δούμε τώρα. Δεν έχουμε και περιθώρια να κάνουμε κάτι άλλο. Ωραία. Στο καλύτερο σενάριο θα επιτραπεί όχι το 100% αλλά το 60%. Της χωρητικότητας. Το 60% της χωρητικότητας. Τώρα εντάξει δεν μπορούμε να πιάσουμε τέτοια νούμερα στην Καστοριά. Με 5.000 okay. χωρητικότητα, το 60% ναι. Δεν μπορούμε να τα πιάσουμε. Σίγουρα ναι. Και να θέλαμε ακόμα. Όμως με τα γλέντια. Με αυτά που ήταν τα βασικά έσοδα των ομάδων. Αυτά έχουν κοπεί. Όχι, αυτά έχουν κοπεί. Πώς θα αναπληρωθούν ναι. αυτά τα έσοδα τώρα, για να μπορέσει μια ομάδα να τα βγάλει. Εμείς κάναμε τον προϋπολογισμό μας, δηλαδή τον οικονομικό προϋπολογισμό τον κάναμε. Νομίζουμε ότι θα είμαστε εντάξει. Όχι, νομίζουμε, θα είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας, αυτά που έχουμε υποσχεθεί και αυτά που απαιτούνται. Με πόσα χρήματα για θα βγάλει η καλυθέα τη χρονιά, λοιπόν. Εντάξει, τώρα να μην δίνουμε στον αέρα τέτοια νούμερα, εντάξει, είναι αρκετά τα χρήματα. Ευελπιστούμε ότι από χτες που κυκλοφόρησαν οι κάρτες διαρκείας, ο κόσμος του νομού θα μας στηρίξει, θα βάλει για αυτός μια βοήθεια όσο μπορεί ο καθένας yeah. να πάρει μια διαρκείας για την ομάδα. Οι στόχοι μας είναι ψηλοί, θα κάνουμε πρωταθλητισμό κανονικό. Θα προσπαθήσουμε η ομάδα να παραμείνει αυτή τη φορά στην ΓΑΜΑ Εθνική. Κάποια στιγμή μια ομάδα εμπειρία... του πρέπει να παραμείνει, Πέτρο. Δεν ξέρω αν ναι. θα είναι η καλυθέα, ποιος θα είναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να παραμείνει. Εμείς είχαμε την εμπειρία την προηγούμενη. Πιστεύω ότι με την πείρα που έχουμε και
την σταθερότητα την οποία επιδεικνύουμε, αυτή τη φορά να μην έχουμε άσχημο αποτέλεσμα, να παραμείνουμε. Ο στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία, ο πρώτος και ο σπουδαιότερος. Ο δεύτερος στόχος, για να μιλήσουμε λίγο και για στόχους, είναι ότι αυτή η ομάδα θα πρέπει να αποκτήσει φίλαθλο κοινό. Αυτός είναι ο δεύτερος στόχος. Δηλαδή πιστεύω ότι είμαστε πολύ λίγοι σαν φίλαθλοι της ομάδας. Θα πρέπει να εμπλουτιστεί αυτό το ρόστερ των φιλάθλων, ας το πούμε. Θα πρέπει να αποκτήσει σταθερούς και αρκετούς φιλάθλους και να είναι πραγματικά κανονικός εκπρόσωπος του νομού μας για την γάμα εθνική κατηγορία. Δύο στόχους λοιπόν, παραμονή και αύξηση του αριθμού των φιλάθλων της ομάδος. Τώρα, πίσω, ναι. Να κλείσω και ένα άλλο θέμα. Ναι. Έχουμε και μία μεταβολή όσο αφορά τις ακαδημίες. Το έχουμε πει αυτό, ναι. Τη συνένωση των ακαδημιών με την Ορεστιάδα. Ναι. Αυτό θα αποτελέσει μία πολύ καλή βάση για το μέλλον. Δηλαδή, αν ο αριθμός των αθλητών οι οποίοι μετέχουν εκεί, των ακαδημιών, φτάσει στο νούμερο του 150-160 που πιστεύουμε εμείς, σίγουρα μετά αποτελεί μια πολύ καλή βάση για να γεμίζει η ομάδα το ρόστερ της κάθε χρονιά με δικούς της παίχτες. Ναι. Τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, Πέτρο, υπήρξαν κάποιες συζητήσεις στα ποδοσφαιρικά στέκια, ακουγόταν παντού, για το ενδιαφέρον συγκεκριμένου ανθρώπου από γειτονικό νομό που είχε τη σκέψη να ξαναστήσει την ομάδα της Καστοριάς. Μάλιστα μιλούσε και με άλλες ομάδες της πόλης αλλά και του Δήμου Καστοριάς. Μίλησε και με εσάς, αν δεν κάνουμε λάθος. Ένας συμπολίτης μας, ας τα ξεκαθαρίσω εγώ τα πράγματα, ναι, για να μην βάζουμε έτσι, ναι, ερωτηματικά. Ένας συμπολίτης μας, ο οποίος γεννήθηκε, μεγάλωσε στην Καστοριά και, ναι, και βιοπορίζεται στην Κοζάνη. Με πάρα πολύ καλή δουλειά, μάλιστα. Έδειξε ένα ενδιαφέρον ότι θα ήθελε να αλλάξει ένα. Να δημιουργηθεί ένα σχήμα το οποίο πλέον, ας πούμε, να αποτελεί μια καλύτερη βάση για το μέλλον του ποδοσφαίρου της πόλης. Εντάξει, συναντήθηκε με εμάς και με άλλους συλλόγους, αλλάξαμε απόψεις. Το να αλλάξεις απόψεις δεν είναι κακό πράγμα, ούτε και να συναντιέσαι και να συζητάς για θέματα που σε ενδιαφέρουν. Κυκλοφόρησε και ένα μνημόνιο συνεργασίας, ένα κείμενο αρκετών σελίδων που θα το υπέγραφε. Εντάξει, οι σκέψεις του τις είχε αποτυπώσει σε ένα έντυπο, ναι, το οποίο το παρουσίασε σε όλους και ο καθένας έκανε την κριτική επάνω σε αυτό και σκεφτόταν, ναι, αν μπορεί να γίνει, αν μπορεί να συμβεί και όλα αυτά. Θα δείξει το μέλλον, δηλαδή θα δείξουν οι επόμενοι μήνες, τα επόμενα χρόνια, αν αυτό το μοντέλο μπορεί να σταθεί ή όχι. Δεν έχει προχωρήσει κάτι. Δεν έχει προχωρήσει, αυτό το ξέρω. Όχι. Είναι σκέψεις καλές. Απλά αυτό που περιμένω από σένα, Πέτρο, είναι να μας πεις αν δεν προχώρησε γιατί δεν ήθελε η Καλυθέα ή συνέβησαν πολλά. Όχι, δεν είναι όριμες οι συνθήκες για να προχωρήσει κάτι τέτοιο ακόμα. Δεν είναι όριμες οι συνθήκες για να μπορέσεις να συμπράξεις σε κάτι και κυρίως με ανθρώπους τους οποίους ακόμα εγώ δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι μπορεί να είναι φερέγγι και σωστή, αλλά δεν τους ξέρουμε. Mm-hmm. Δηλαδή όποιος σε σταματάει στον δρόμο και σου πει, έλα να σου πω, έχω μια ιδέα. Εντάξει, ωραία, μια ιδέα. Δεν πρέπει να καθίσεις να δεις πόσο υλοποιήσιμη είναι, πόσο σωστή είναι, με ποιους έχεις να κάνεις, ποιοι είναι απέναντί σου. Ναι, για αυτούς που δεν ξέρουν, ο Πέτρος τι λέει αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν μια πρόταση απλά να μετονομάσουμε την Καλυθέα σε Καστοριά και να είναι τρίτη εθνική και ξανακάναμε Καστοριά. Όχι. Έχει ένα άλλο υπόβαθρο αυτή η πρόταση, με συνεργασία αρκετών ομάδων που θα δουλεύουν για την πρώτη ομάδα του νομού. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται. Καταρχήν δεν εξαρτάται αυτό από την Καλυθέα αυτό, ναι, το πράγμα. Δεν είναι η Καλυθέα που μπορεί να το προχωρήσει. Όχι, μόνη απλά της. Η Καλυθέα ήταν στο μεγαλύτερο σκαλοπάτι φέτος και γι' αυτό γίνεται. Όχι, δεν είναι. Η Καλυθέα είναι η πρώτη ομάδα. Η Καλυθέα είχε αποφασίσει ότι θα πήγαινε στην γάμα εθνική κατηγορία. Δεν χρειαζόταν, ναι, κάποιο για να προχωρήσει. Αυτό είναι ένα άλλο σενάριο το οποίο το σκέφτονται για το μέλλον. Το σκέφτηκαν κάποιοι, όχι εμείς. Και άμα συμπράξουν και όλες οι άλλες ομάδες με τις οποίες ο εν λόγω συμπολίτης μας συζητάει, γιατί να αρνηθούμε εμείς, δεν το κατάλαβα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα να αρνηθούμε. Το θέμα είναι πόσοι είναι μέσα σε αυτό το σύστημα, πόσοι το αντέχουν, πόσοι θέλουν να το προχωρήσουν, πόσο υλοποιήσιμο είναι και τελικά γνωριστούμε όλοι μεταξύ μας ποιοι είμαστε. Εντάξει.
το οποίο θα έχει και ένα κοινό ταμείο. Έχει πολλά πράγματα αυτή η πρόταση. Χρήστο, δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είναι και πολύ εύκολα, αλλά εγώ δεν τα βλέπω εύκολα καταρχήν. Δηλαδή τα βλέπω λίγο σε δεύτερο χρόνο. Να σου πω ότι εδώ και ένα, ενάμιση, ίσως και δύο μήνες έχουμε καλέσει εμείς αυτόν τον άνθρωπο να είναι εδώ στην εκπομπή μας, αλλά ουσιαστικά μας είπε ότι πρέπει πρώτα κάπου να καταλήξουμε για να μπορέσω και εγώ να πω δύο πράγματα. Φαίνεται ότι δεν έχουν καταλήξει πουθενά, γι' αυτό και δεν μπορούμε να τον έχουμε ακόμη τουλάχιστον να μας πει. Εγώ δεν θέλω να πω, κοίτα, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Έγιναν κάποιες συζητήσεις οι οποίες δεν είναι και. Δίνουμε πολύ χρόνο τώρα στην εκπομπή σου για ένα πράγμα το οποίο δεν έχει προχωρήσει. Θα προχωρήσει για τη φετινή σεζόν σίγουρα. Ξέρουμε όμως για να το κλείσω ότι αυτός ο άνθρωπος σας υποσχέθηκε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι ό,τι βοήθεια θέλει καλυθέα για φέτος και από πλευράς παιχτών θα την έχετε. Δεν ξέρω αν κάνουμε λάθος αυτή την πράγμα. Καλά, δεν είναι μόνο στις, δεν έγκυται στις δυνατότητες του. Μέχρι στιγμής δεν μπορέσαμε κάτι να βγάλουμε από εκεί μέσα. Μάλιστα. Πάμε με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά υπάρχει αυτό που είπε ο εν λόγω κύριος, υπάρχει αυτή η θέση του. Υπάρχει αυτή τώρα, η θέση του, μάλιστα. Κοίταξε, Άδης, τώρα θες να φέρεις έναν παίχτη παράδειγμα από την Κοζάνη, ναι. Ναι. Μα ο παίχτης είναι αυτόνομος, αυτενεργεί μόνος του και έχει και δελτίο και σε άλλες ομάδες. Θα το δώσουν το δελτίο σε άλλες ομάδες. Σωστό είναι γι' αυτό. Δεν είναι, δηλαδή θέλω να βοηθήσω και εγώ και θέλω να βοηθήσω. Μάλιστα σε μια χρονιά που έχουν πέσει τα budget παντού, όχι μόνο τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική ή στην Καλυθέα για την οποία συζητάμε, που όντως έχουν πέσει, έχουν πέσει μέχρι και στη Super League. Παντού έχουν δηλαδή. Ξέρεις όμως τι γίνεται, οι ομάδες που δήλωσαν για την ΓΑΜΑ Εθνική είναι περισσότερες από πέρσι. Ναι. Είναι και αυτό. Σωστό, σωστό. Και γι' αυτό και δεν μπορούμε να τα πούμε συμβόλαια, αλλά μια αποζημίωση των παικτών. Είναι χαμηλότερη, μικρότερη από αυτή που ήταν και στην ομάδα της Καλυθέας τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Αυτό είναι μοιραίο, δυστυχώς. Εντάξει, δεν είναι. Κάπου εκεί κοντά είναι. Δεν πέφτουν και πολύ τα πράγματα γιατί δεν ήταν και ποτέ πολύ ψηλά, να ξέρεις. Εντάξει, αυτό ο καθένας με το πάπλωμά του. Πού φτάνει το πάπλωμα, γιατί όταν πας πέρα από το πάπλωμα τότε τα πράγματα εξελίσσονται έως και καταστροφικά. Εμείς θέλουμε να έχουμε πάντοτε μια σοβαρή παρουσία. Τι σημαίνει σοβαρή παρουσία? Η ομάδα πρέπει να παρουσιάζεται άρτια. Δηλαδή στις μετακινήσεις της, στην ένδυσή της, στους προπονητές της, στους φυσιοθεραπευτές της, το κλίμα αυτό το οποίο θα είναι μια ομάδα ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Αυτό έχει ένα budget. Αυτό το budget η διοίκηση το έχει αναλάβει. Ναι. Θα το υλοποιήσει. Δεν υπάρχει θέμα. Τώρα, πόσο θα μας βοηθήσει ο νομός της Καστοριάς, ο πολίτης της Καστοριάς, όσο περισσότερο μας βοηθήσει, τόσο μεγαλύτερη και καλύτερη διάρκεια θα έχει και η ομάδα. Αυτό δεν είναι, έτσι, πάει κάπως έτσι. Τώρα, προπονήσεις που θα γίνονται, γιατί επαναλαμβάνω από σήμερα πολύ πιο εντατικά οι προπονήσεις για να μπούμε στο κλίμα, γιατί υπάρχει πια και το βοηθητικό. Το βοηθητικό γήπεδο έχει προπονητικό κέντρο τώρα. Ναι. Το βοηθητικό γήπεδο έχει παραχωρηθεί στην Καλυθέα, ναι, από το Δήμο. Ναι. Μάλιστα τους στίχους τους έχετε βάλει και τα σήματα και τα λογότυπα του Μεγάλου Αλέξανδρου. Ναι. Έχουμε κάνει κάποιες δαπάνες, ναι, περισσότερες από την παράδοση που μας έκανε ο Δήμος, γιατί μας το παραχώρησε. Έπρεπε να μπουν πόρτες και κλειδώματα, μπάγκι, εστίες και όλα και ούτω καθεξής, σε μια σειρά πραγμάτων τα οποία τα έχει. Τα υλοποιεί η ομάδα, προκειμένου να είναι το προπονητικό της κέντρο. Βέβαια γίνονται και διάφορες εργασίες και εσωτερικά του γηπέδου και με τη βοήθεια του Δήμου για καλύτερη ποιότητα στα αποδυτήρια για των φιλοξενουμένων και της ομάδας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το μεγάλο γήπεδο το χρησιμοποιεί και η γυναικεία ομάδα. Φυσικά. Η παρουσία είναι πολύ βελτιωμένη, πολύ καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια. Έγιναν δουλειές στον χλωροτάπητα και του βοηθητικού και του κυρίου γηπέδου. Οπωσδήποτε η εικόνα είναι πάρα πολύ αναβαθμισμένη και αντάξια της εθνικής κατηγορίας στην οποία θα συμμετέχουμε. Τώρα, από πλευράς ρόστερ, φεύγει κόσμος αλλά έρχεται και κόσμος. Σε τι ποσοστό, Πέτρο, είστε έτοιμοι και τι περιμένουμε ακόμα, πού πονάει η ομάδα ακόμα για να ενισχυθεί και από πού θα ενισχυθεί? Κοίταξε. Η ομάδα είναι ανοιχτή, πάντοτε υπάρχουν 2-3 θέσεις ανοιχτές ως την τελευταία στιγμή. Διότι μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τους φοιτητές που ανεβαίνουν, που θα ανεβούν στην Καστοριά. Κάποιοι μπορεί να είναι και καλής κατηγορίας παίχτες. Ναι. Κατά 80 με 85% η ομάδα είναι σχεδόν έτοιμη.
Αφήνει κάποια κενά για τυχόν έχουμε κάποιες συζητήσεις σε εξέλιξη, οι οποίες δεν έχουν καταλήξει, και αφήνουμε αυτά τα κενά για να υποδεχτούμε για να δούμε πώς θα καταλήξουν οι τελευταίες συζητήσεις που έχουν. Τώρα πάμε σε φιλικά που θα αρχίσουν να δίνονται σε λίγο. Μαθαίνουμε ότι έρχεται Πάμπλο Γκαρσία και ο K20 του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να σου πω κάτι ακόμα. Ξέρετε, να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε επικυρώσει ακόμα. Με τοπικές ομάδες εδώ του νομού είναι πολύ δύσκολα, διότι μόνο η Μεσοποταμία ξεκίνησε προετοιμασία. Οι άλλοι όλοι το έχουν για 30 Αυγούστου, μετά τις 30 Αυγούστου. Οπότε εκτός τη Μεσοποταμία πρέπει να απευθυνθούμε εκτός νομού για φιλικά. Ναι. Πάντως, αν υποθέσουμε ότι ο Πάμπλο Γκαρσία και η K20 έρχεται, εκεί είναι μια ευκαιρία να έρθει και κόσμος, θα επιτραπεί σε αυτό που ακούμε? Γιατί ακούμε επίσης ότι θα έρθει ίσως και ομάδα του Πανετολικού και ο Λουτσιάνο για μια ακόμη φορά. Τώρα το πώς θα είναι τα πρωτόκολλα εδώ με τον COVID δεν το ξέρω. Μακάρι να επιτρέπεται η παρουσία του κόσμου. Πότε θα τα μάθετε αυτά? Γιατί τα φιλικά, εγώ σου λέω, ας ξέχνα τον Πάμπλο, ξέχνα τον Λουτσιάνο. Τα φιλικά, κάνετε ένα φιλικό, εγώ μπορώ να έρθω να το δω. Δηλαδή, απλά πράγματα. Μπορείς να έρθει. Τα προηγούμενα χρόνια μπορούσε και ήταν και ευχής έργων να έρθει ο καθένας. Για τώρα λέει τα παλιότερα. Εντάξει, τώρα δεν το ξέρουμε. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να το δει το φιλικό. Δεν έχουμε κάτι απογορευτικό. Δεν έχετε κάτι απογορευτικό. Αυτό ρωτάμε. Πραγματικά. Ναι. Ωραία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι απογορευτικό. Τώρα, αν μην γίνει η κατάσταση και έχουμε κανένα τοπικό lockdown, εννοείται δεν θα γίνει ούτε το φιλικό. Σωστό. Ποιος θα μεταφερθεί με lockdown τοπικό? Σωστό. Κανένας. Αυτό να μην το έχουμε ούτε καν στο μυαλό μας. Θα μου πεις τώρα τόσα πράγματα στο μυαλό μας, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, Πέτρο, με οτιδήποτε. Εμείς έχουμε, είπαμε, να τρέξουμε καλά την καινούργια μορφή των ακαδημιών. Να μπορεί ο κόσμος να πάει τα παιδιά του που θέλουν να αθληθούν, να μάθουν ποδόσφαιρο με μεγαλύτερη σιγουριά, με μεγαλύτερη υπευθυνότητα, με μεγαλύτερη, πώς να σου πω, μεγαλύτερη σοβαρότητα, να τα αθλήσει, να τα μάθει ποδόσφαιρο. Δεύτερον, να έχουμε καλή παρουσία και με στόχο την παραμονή στην γάμα εθνική κατηγορία. Και τρίτον και σπουδαιότερον, αυτό είναι που βάζω εγώ ως προτεραιότητα στον εαυτό μου, ως πρόεδρος, να μεγαλώσει το φύλαθλο κοινό της ομάδας. Ωραία. Άμα δεν μεγαλώσει το φύλαθλο κοινό της ομάδας, δεν κάνουμε τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, Πέτρο, σε ευχαριστώ. Δηλαδή, να σταματήσουμε εκείνα που λέγαμε, ξέρεις τι, δεν είναι η Καστοριά, είναι η Καλυθέα, είναι κάτι άλλο. Είναι η ομάδα που εκπροσωπεί σήμερα τον νόμο. Αν ήταν η Καστοριά, δεν θα πηγαίναμε εμείς να τη δούμε? Τώρα είναι η Καλυθέα. Ας έρθουν, ας πλαισιώσουν αυτήν όλη την προσπάθεια ο κόσμος. Δηλαδή, πιστεύω ότι το αξίζουμε μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας. Αυτό λέω. Λοιπόν, Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και πάλι. Εγώ ευχαριστώ που μας δίνεις πάντοτε και εκεί το βήμα σου να επικοινωνούμε με τον κόσμο, να λέμε τις εξελίξεις. Και φυσικά στην πορεία του πρωταθλήματος θα είμαστε πάντα μαζί, όπως πάντα με κάθε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα, Πέτρο. Καλημέρα. Πέτρος Ζανάς.